Καρπόβνικ, η σέντρα έψαξε τον Πέκχαρτ. Άντολιτς, ο Κροάτης θα δοκιμάσει τα αριστερό. Εδώ ο Καρπόβνικ με τον Λέσιαξ, πέρασε ο Μπιτσιρικάς. Θα πάει και για το σουτ, το Πέκχαρτ θα στοχίσει από καλή θέση. Αυτή ήταν καλή στιγμή για τους Πολωνούς. Ο Τιάγκο στο κόρνερ. Με γροθιές ο Μπόρουτς έδιωξε το βολέ του Μποντεάκ στα πόδια του Γκαβίλια. Εδώ πολύ ωραία πάσα. Για να δούμε τον Μποντεάκ. Η σέντρα είναι καλή. Ο Μλαντένοβιτς στην σέντρα. Η κεφαλιά. Διώχνει ο Κούσουλος. Η φάση δεν τελείωσε. Στραβοκλωτσιά από τον Γκαβίλια. Νέο σουτ. Ο Γκόμεθ. Ο Τιάγκο τώρα. Πολύ ωραία αλλαγή της μπάλας για την Ομόνια. Ο Λέσιαξ έχει χώρο για μια καλή σέντρα. Πέρασε ο Μποντεάκ. Πρώτη πολύ καλή στιγμή για την Ομόνια. Ο Γάλλος έγινε το σώμα πίσω και στην μπάλα. Πολύ ψηλά στην εξέδρα. Στο 40. Τζονίς. Ωραία στο χώρο για τον Μποντεάκ. Ο Γάλλος θα γυρίσει. Κανείς παίκτης της Ομόνιας εκεί. Ο Τιάγκο σε δεύτερο χρόνο. Γκόμεθ το σουτ, το μπόρτ σε κόρνερ. Αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή στο παιχνίδι. Ένα λεπτό μετά ο Ζόρντι Γκόμεθ δοκιμάζει το πόδι του. Δοκιμάζει τα αντανακλαστικά του Μπόρουτς, ο οποίος παρά τα 40 του χρόνια έπεσε στη γωνία του και έδιωξε κόρνερ. Πολύ καλή στιγμή για την Ομόνια. Κατοχή. Λουκίνια στην περιοχή. Ο Βραζιλιάνος τρώνει στον Γκαβίλια. Το σουτ κοντράρει και φεύγει κόρνερ. Τέλεσε ο Κροάτης. Η μπάλα πέρασε στο δοκάρι. Ο Πέκχαρτ ήταν αυτός. Ο Ισάν μου φαίνεται ότι η παίκτης Ομόνια βρήκε μπάλα. Ναι. Ο Λούφνερ. Ναι, στο πρώτο βλέπουμε εδώ. Ναι, τη βρήκε. Ναι. Γκόμεθ. Τιάγκο. Φάουλ. Και ενδεχομένως και κάρτα. Έχει κάρτα ο Λεύτσουκ. Αποβάλλεται. Ο Λεύτσουκ αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη. Αυτή κι αν είναι θετική εξέλιξη στο παιχνίδι για την Ομόνια. Με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Λεύτσουκ αποχωρεί στο 55. 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γκόμεθ εκτέλεσε. Ο Μπόρουτς δύσκολα σε νέο κόρνερ. Γκόμεθ και πάλι. Αυτή τη φορά η μπάλα στο δοκάρι, έξω μετά στη συνέχεια από τον Μποντεάκ. Πήγε και πάλι απευθείας. Θα μιλούσαμε για ένα απίστευτο γκολ. Ο Λάγκ ήταν μετά, ευνηδιάστηκε όμως. Τις βρήκε λίγο. Τις βρήκε, αλλά... Γκόμεθ. Κάθετη για τον Τζονί, είναι καλή. Το γύρισμα του Τζονί περνάει, δεν θα προλάβει ο Μποντεάκ. Ο Λούφνερ έβαλε την κόντρα, ο Άντολιτς. Η πάσα, το σούτ, το Φαμπιάνο σε κόρνερ, στο σούτ του Μλαντένοβιτς. Κεφαλιά, κόρνερ από το Λάγκ. Η Ομόνια να βρει χώρο για... Εδώ το πλασέ, ο Μπόρουτς θα διώξει, ενώ καιροφυλακτούσε και ο Τιάγκο. Ξαναβλέπουμε την φάση. Δεν υπήρχε offside, δεν ξέρω αν αυτό έδωσε ο βοηθός, γιατί δεν είδαμε... Βρήκε μπάλα, η μπάλα πήγαινε στη γωνία. Να δούμε τον Ασαντέ. Θα προλάβει στο sprint ο Μπόρουτς με υπερένταση να διώξει πρώτου Τιάγκο. Κάνει κίνηση ο Καντέ. Φεύγει πλάγια, γυρίζει. Καλή άμυνα. Ο Κροάτης γέμισε, η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Ο Καντέ μαζεύει ο Κούσουλος. Σέντρα τον Κούσουλο. Ο Τιάγκο δεν μπορεί. Ήταν και ο Σάιντ. Ήταν πιο μπροστά ο Τιάγκο. Και εκτός ισορροπίας δεν μπόρεσε. Το γέμισμα του Κροάτη. Κεφαλιά από τον Πέκχαρτ. Τον πιέζει και κλέβει ο Ασαντέ. Ο Γκανέζος στον Ντούρις και πέναλτι. Στο πρώτο λεπτό της καθυστέρησης ο Γέστρετσικ είναι αυτός που ανατρέπει τον Ντούρις. Η πάσα για τον Ντούρις. Άνοιξε το πόδι του για να μεγαλώσει τον όγκο του, να προστατεύσει την μπάλα. Βρίσκει το πόδι του ο Γέστρετσικ.
εδώ. Γκόμεθ απέναντι από τον Μπόρουτς. Ο Ισπανός εκτελεί ένα 1-0 η Ομόνια. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, στη γωνία. Ο πολύπυρος Μπόρουτς έπεσε. Σωστά μάντεψε, αλλά δεν μπόρεσε να το πιάσει. Γιατί ήταν εξαιρετική εκτέλεση από τον Ζόρντι Γκόμεθ, ο οποίος δοκίμασε και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τότε νικήθηκε από τον Μπόρουτς στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Τώρα όμως στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, στο δεύτερο λεπτό της παράτασης, η εκτέλεση του ήταν ιδανική, θα έλεγα, στη γωνία. 0-1 η Ομόνια μπροστά στο σκορ με το ξεκίνημα της ημίωρης παράτασης. Μιλέκο. Φοβερό χτύπημα και πέναλτι που κέρδισε Ντούριτς, πιστεύω γι' αυτό το λόγο το κράτησε. Είχε και χτύπημα πριν λίγο. Εδώ η παλιά για τον Λουκίνιας μένει κάτω τη σημεία και ο Καντέ θα πέσει κάτω, το σούτ που γίνεται και από εκεί στον Γιέστρετσικ η σέντρα δεν προλάβει ο Καντέ. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση με εδώ Κούσουλος χωρίς πρόθεση μεν, τον βρίσκει τον Καντέ. Ανοίγει το πόδι, Τιάγκο διεκδίκησε. Η παλιά για τον Ασαντέ που είναι γρήγορος. Θα δούμε την επιλογή του Γκανέζου. Η σέντρα 2-0. Το δεύτερο γκολ για την Ομόνια έρχεται στο 107 με τον Τιάγκο. Η Ομόνια πλέον έχει τον πρώτο λόγο για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Το δεύτερο γκολ που θα την διασφάλιζε σε πολύ μεγάλο βαθμό την πρόκριση έρχεται σε αυτή την γρήγορη επίθεση. Στην σέντρα από τον Ασαντέ, ο Τιάγκο, όπως είχε κάνει και την περασμένη Τετάρτη, το κάνει και σήμερα στην παράταση σκοράρει. Αλλά αυτή τη φορά το γκολ του, επιτρέψτε μου να πάω πολύ πιο σημαντικό. Εδώ, από την κεφαλιά του Λοΐζου, ο Ασαντέ φεύγει μπροστά. Η σέντρα είναι εξαιρετική για τον Τιάγκο. Δύσκολα θα μπορούσε να στοχίσει. Από εκεί κάρφωσε τον Μπόρουτς. Από τα δύο μέτρα, κανένα περιθώριο αντίδραση για τον Πολωνό τερματοφύλακα. Ο Τιάγκο διπλασιάζει τα γκολ της Ομόνιας μέσα στην Βαρσοβία. 0-2. Ο Γκανέζος που έκανε την ασίστ στον Τιάγκο για το δεύτερο γκολ. Ο Λοΐζο τώρα θα γυρίσει. Ο Τιάγκο στην εξωτερική των δικτύων. Χρησιμοποίησε το δεξί. Η Ομόνια πάντως φεύγει με προϋποθέσεις τώρα. Είναι 4-3. Ο Κίκο στον Ασαντέ. Μόνος πάει να τελειώσει, ο Μπόρουτς πέφτει, διώχνει, δεν τελείωσε η φάση. Ο Κίκο την σέντρα, πολύ δυνατή, περνάει παράλληλα και φεύγει πλάγιο.